πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις και εσύ και όλα αυτά. Γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Σήμερα, όπως σας είχα πει, κάνουμε ένα Q&A. Δικές σας ερωτήσεις και δικές μου απαντήσεις στα όσα θέλετε να με ρωτήσετε και να μου απευθύνετε κάποια ερωτήματα. Σήμερα λοιπόν έχει πάρα πολύ ωραία μέρα έξω, έχει ένα φανταστικό, ένα καταπληκτικό καιρό. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να περνάτε πάρα πολύ όμορφα και να σας βρει αυτό το βίντεο στην καλύτερη δυνατή κατάστασή σας. Να είστε χαρούμενοι, πολύ δημιουργικοί, πολύ ωραίοι και όλα να πηγαίνουν καλά. Πρωτού ξεκινήσουμε και πούμε οτιδήποτε, το μόνο που θα ήθελα να σου ζητήσω είναι ένα πράγμα. Ένα πράγμα, δεν είναι δανεικά. Ένα πραγματάκι είναι. Κάνε ένα subscribe, αδερφέ, τι ψυχή έχει. Κάνε ένα like, κάνε ένα comment. Καλό να είναι. Και κακό να είναι, πάλι να το διαβάσω. Αλλά αν είναι καλό, δεν είναι τι ωραία. Δεν είναι τι ωραία να μοιραζόμαστε όμορφα και καλά πράγματα μεταξύ μας. Δεν είναι το πιο ωραίο πράγμα. Λοιπόν, σήμερα το φτιάχνω. Οπ! Το πλάνο το σωστό είναι αυτό. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα Q&A. Έχω σκριντσοτάρει τις φωτογραφίες, τα ερωτήματά σας τα οποία. Τέλος πάντων, ήταν αυτά που ψιλοπέσανε πρώτα μπροστά μου, γιατί η αλήθεια ήταν, είναι ότι ήταν αρκετά. Νομίζω ότι καλύπτουν μια ευρεία γκάμα, οπότε ό,τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε και ό,τι δεν κατάφερα να απαντήσω, δεν θα καταφέρω να απαντήσω αυτό εδώ το βίντεο, μπορείτε να το αφήσετε σαν comment ακριβώς από κάτω. Ξεκινάω γρήγορα για να μην πλατιάσω, αν και είναι η ειδικότητά μου, και θα ξεκινήσω με την ερώτηση της φίλης μου, της Χριστίνας Βελαλή, που με ρωτάει πόσα παιδάκια ονειρεύεσαι να κάνεις. Αχ, Χριστίνα μου. Όσα μου φέρει Θεός. Ο Μανώλης με ρωτάει. Ο Μανώλης Παυλάκης. Πιστεύεις πως η εμφάνιση παίζει ρόλο στην τηλεόραση και αν ναι, εσένα σε βοήθησε. Κοίταξε να δεις, Μανώλη μου. Σε πρώτο στάδιο για να ξεκινήσεις να κάνεις αυτή τη δουλειά, οι άνθρωποι που σε επιλέγουν τα βλέπουν όλα. Όμως, δεν είναι αυτό το μόνο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχεις για να συνεχίσεις να την κάνεις αυτή τη δουλειά. Θεωρώ πως οι άνθρωποι που βγαίνουν στη τηλεόραση κυρίως πρέπει να αφορούν όλους εμάς. Και αυτό δεν αφορά μόνο την εμφάνισή μας, αφορά και το τι έχουμε να πούμε, τι έχουμε να μοιραστούμε, τι εικόνες έχουμε μέσα στο μυαλό μας, πόσο ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά που λέμε ή θέλουμε να παρουσιάσουμε. Γενικά θεωρώ ότι οι άνθρωποι σε όλες τις δουλειές πρέπει να έχουν ένα πακέτο. Στη συγκεκριμένη δουλειά μέσα σε αυτό το πακέτο είναι και η εμφάνιση. Όμως θεωρώ ότι η τηλεόραση θέλει ανθρώπους φυσιολογικούς, κανονικούς και αυτό αφορά και την εμφάνισή τους. Τώρα, αν με βοήθησε, δεν θεωρώ ότι ήταν καταλυτικός παράγοντας, ούτε θεωρώ ότι έχω μια τέτοια εμφάνιση που δεν σε αφήνει να δεις τίποτα άλλο πιο μέσα. Ελπίζω να σε κάλυψα. Αν δεν σε κάλυψα, λυπάμαι. Συνεχίζουμε λοιπόν με την επόμενη ερώτηση και με ρωτάει Πέννη. Πόσο χρονών ήσουν στα κορίτσια για σπίτι, στα Μακεδονία TV, ήταν η πρώτη σου επαφή με την τηλεόραση. Γιώργο, ρίξε λίγο μια φωτογραφία από κορίτσια για σπίτι. Αλυσμόνιδα και ωραία χρόνια. Ήμουνα στα 20, μπορεί να τα είχα κλείσει και τα 20. Δεν ήταν η πρώτη μου επαφή με την τηλεόραση, γιατί πριν τα κορίτσια για σπίτι ήμουνα μια χρονιά στη δημοτική τηλεόραση της Θεσσαλονίκης. Έκανα τότε 2 εκπομπές, μια εβδομαδιά, τη Βεντέτα και την καλοκαιρινή εκπομπή του σταθμού το καλοκαίρι. Και πριν από την TV 100 ήμουνα μια χρονιά στην TV Θεσσαλονίκη, όπου εκεί με τον Γιώργο Συρίγο, τον άνθρωπο που ουσιαστικά με έβαλε σε αυτή τη δουλειά, κάναμε μια αθλητική εκπομπή, τον απλό παρατηρητή. Δόξα τω Θεώ, βιντεάκια στο YouTube αναφορικά με εκείνη την εποχή δεν υπάρχουν. Ήταν μια εποχή στην οποία θα μπορούσες να είσαι όπως θέλεις και να μην υπάρχουν ντοκουμέντα για το μέλλον. Αυτό μεσώνει σήμερα. Αστειεύομαι. Ήταν πάρα πολύ ωραία εκείνα τα χρόνια. Ήταν άλλα χρόνια, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που δεν είχες και το στόχο να κάνεις αυτή τη δουλειά επαγγελματικά και βιοποριστικά για όλη σου τη ζωή. Οπότε έχω να τα θυμάμαι με πάρα πολύ αγάπη και πολλές φορές, επειδή έχω όλες τις τότε εκπομπές σε DVD, κάθομαι και τις χαζεύω μόνη μου, ναι, δεν είμαι ψωνάρα. Απλά λέω, καμιά φορά να θυμηθώ κάτι. Τι κάνεις για να είσαι αισιόδοξη και ευτυχισμένη, με ρωτάει η Φανή. Σαφώς και δεν είμαι πάντα στην κατάσταση που
θεωρείτε ότι μπορεί να είναι στην κατάσταση που χαράς και ευτυχίας και ευδαιμονίας και όλων αυτών των θετικών, πολύ όμορφων συναισθημάτων, δυστυχώς. Θα ήθελα πάντα να αισθάνομαι χαρά και αυτό κυρίως γιατί η χαρά είναι ευγνωμοσύνη και πρέπει να προέρχεται από όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε στην καθημερινότητά μας και πρέπει, οφείλουμε να αισθανόμαστε ευγνώμονες γι' αυτά. Φυσικά θα μου πεις ότι θα συμβαίνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο στη ζωή μας. Όλοι το βάζουμε λίγο στα πόδια, όλοι πέφτουμε, όλοι στεναχωριόμαστε, όλοι κλαίμε, όλοι απογοητευόμαστε, απεσιοδοξούμε και όλα αυτά τα πράγματα που φυσικά είναι μέσα στη ζωή και φυσικά συμβαίνουν και σε μένα. Όμως προσπαθώ να δίνω σε κάθε πράγμα που με στεναχωρεί το χρόνο του για να το ξεπεράσω. Αν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θέλω κάποιες μέρες να κλειστώ στον εαυτό μου, να καταλάβω και μετά να συνεχίσω από εκεί που ήμουνα πριν. Το να είσαι αισιόδοξος και να είναι αυτή η στάση στη ζωή είναι κάτι το οποίο και εγώ το ζηλεύω από άλλους αισιόδοξους ανθρώπους που βλέπω και εγώ χάνω τη δύναμή μου και την αισιοδοξία μου, όμως στο τέλος της ημέρας προσπαθώ πάντα να κοιμάμαι και να σκέφτομαι τα θετικά και το σημαντικό είναι ότι όταν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου και όταν είσαι καλά μέσα σου, στο τέλος της ημέρας θα σκέφτεσαι τα θετικά. Δοκίμασέ το και θα δεις ότι έχω δίκιο. Η Μαρία με ρωτάει τι θα συμβούλευε στα νέα παιδιά που θέλουν να μπουν σε αυτό το χώρο. Μαράκι μου, δεν είμαι η κατάλληλη για να δώσω συμβουλές. Θεωρώ ότι σε αυτή τη δουλειά υπάρχουν άνθρωποι με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από μένα. Αυτό όμως που εγώ έχω να πω σε όσους από εσάς θέλετε να κάνετε αυτή τη δουλειά είναι να έχετε πίστη στο όνειρό σας, επιμονή και να είστε έτοιμοι για πολύ πολύ σκληρή δουλειά. Σίγουρα είναι ένας πολύ όμορφος χώρος όπως φαίνεται, αλλά από πίσω κρύβονται πάρα πολλές ώρες δουλειάς, τις οποίες θα πρέπει να είστε έτοιμοι να τις αποδεχτείτε και να τις βάλετε στην καθημερινότητά σας και στην πραγματικότητά σας. Δυστυχώς χωρίς πολύ 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 δουλειά κανένας δεν μπορεί να πάει μπροστά. Και επειδή οι εποχές έχουν λίγο αλλάξει, αρκετά έχουν αλλάξει, μόνο με πολλή δουλειά και επιμονή μπορεί κάποιος να τα καταφέρει. Αυτό ισχύει για όλα τα επαγγελήματα, κατ' εμέ και σύμφωνα με τη δική μου γνώμη και άποψη. Η Μαρία με ρωτάει, αγαπημένο βιβλίο αυτή την περίοδο, θέλω μυστικά ομορφιάς. Η αλήθεια είναι πως από τον καιρό του κοψίματος του Τι Λέει, που ήταν τον Φλεβάρι, έχω αρκετά πια ελεύθερο χρόνο και έτσι προσπαθώ να το περνάω επικοδομητικά, προσπαθώ να διαβάζω πράγματα τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ και σε συνδυασμό με το ότι τους τελευταίους 6-7 μήνες κάνω και τα μαθήματα NLP, γλωσσικού προγραμματισμού, αυτά τα βιβλία που διαβάζω αφορούν κυρίως αυτή την κατάσταση. Έχουν να κάνουν με την εσωτερική δύναμη που μπορεί να κρύβει κάθε άνθρωπος μέσα του και όλους αυτούς τους τρόπους που μπορείς να ενδυναμώσεις τον εαυτό σου και να ξεπεράσεις τυχόν προβλήματα και δυσκολίες καθημερινότητας έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού σου και πάρα πολύ έντονα χαραγμένο στο μπροστά μέρος του μυαλού σου που θέλεις να φτάσεις. Άρα λοιπόν αν σου έλεγα ένα βιβλίο θα σου έλεγα να διαβάσεις σίγουρα από Ρόμπιν Σάρμα το πώς να ξυπνήσεις το γίγαντα μέσα σου. Η Εύα με ρωτάει, το μαλλί σου είναι φυσικό? Εύα μου, είναι φυσικό το περισσότερο μαλλί μου. Έχω κάποια extensions τα οποία τα βάζω σε σημεία τα οποία θέλουν γενικά λίγο γέμισμα, γιατί όπως καταλαβαίνεις μετά τόσα χρόνια ταλαιπωρία στα μαλλιά μου είναι και είδηση που έχω ακόμα τρίχα στο κεφάλι μου, αμέ, και τα αγαπώ πάρα πολύ. Πώς σου αρέσει να περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου? Διαβάζω αρκετά. Γυμναστική δεν μπορώ να τη βάλω στην ζωή μου τόσο πολύ γιατί έχω κάποια θέματα με τα γόνατά μου και τέλος πάντων κάνω λίγο διάδρομο ή κάποιο τρέξιμο μέσα στη μέρα. Γενικά μου αρέσει να κάνω ποδήλατο, να βγαίνω έξω για ποδήλατο στη φύση. Μου αρέσει πάρα πολύ ότι έχει να κάνει με τη φύση και το να αισθάνομαι ότι παίρνω καθαρό αέρα και οξυγόνο. Τα μαλλιά σου όταν τα είχες πιο καστανόξαντα ήταν μπαλαγιάς ή κάποια άλλη τεχνική? Είμαι πολύ άσχετη, με ρωτάτε πάρα πολύ συχνά για το χρώμα των μαλλιών μου και για τις τεχνικές που έχουν γίνει. Δεν έχω ιδέα, σας το ορκίζομαι. Εγώ αυτό που πάω και ζητάω στον Νικόλα το Βιλιώτη είναι, θέλω να είμαι καστανή με λίγες ξανθές αντάβιες. Τουλάχιστον αυτό τον τελευταίο χρόνο. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που ντύνεσαι, έχεις να μας προτείνεις κάποια must κομμάτια για το καλοκαίρι.
ή ποιες fashion bloggers παρακολουθείς. Θα σας πω ποια κορίτσια, ποιες ελληνίδες σχεδιάστρες μου αρέσουν πάρα πολύ και εγώ από αυτές παίρνω πάρα πολλές ιδέες για το καθημερινό μου στυλ και το καθημερινό μου ντύσιμο. Νούμερο 1 brand το οποίο παρακολουθώ και μου αρέσει πολύ είναι και λογαριασμό στο Instagram η Λιμπελούλα. Νομίζω ότι είναι αυτό το καθημερινό στυλ που μου ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι sport, casual, αλλά με μία σανς σικαρίας μέσα τα ρούχα, που γενικά με βολεύουν πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου και μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι μπορείς να κάνεις πάρα πολλούς συνδυασμούς μεταξύ αυτών των ρούχων. Σας βάζω εδώ τον λογαριασμό. Επίσης λατρεύω πάρα πολύ το στυλ και την ομορφιά της Βάσιας Κοσταρά. Τη θεωρώ μια από τις πιο ωραίες ελληνίδες σχεδιάστριες, κουκλάρα, θεάρα. Λατρεύω τα ταξίδια της, όλες τις εικόνες και τις φωτογραφίες που ανεβάζει, τρελαίνομαι. Και μου αρέσει και πάρα πολύ το στυλ και τα ρούχα της Νάντιας Ράπτη, ακόμη μια πολύ πετυχημένη ελληνίδα σχεδιάστρια, την οποία θαυμάζω πάρα πολύ, είναι και εξαιρετικό παιδί. Ο Μάικ με ρωτάει, ποια είναι η γνώμη σου για τη διαλυματική νηστεία? Αυτό το 16-8 το περίφημο, το οποίο μπήκε στη ζωή μας τον τελευταίο χρόνο, εγώ τουλάχιστον τότε το έμαθα, γιατί είναι μια διατροφή που την κάνουν πάρα πολύ φίλοι μου. Δεν θα σου πω ψέματα, βλέπεις πάρα πολύ γρήγορα αποτέλεσμα και το βλέπω και εγώ πάνω τους. Είναι η κατάσταση όπου 16 ώρες την ημέρα επιλέγεις να μην φας τίποτα παρά να πιεις νερό, καφέ μαύρο, τσάι και γενικά να καταναλώσεις τσίχλα, ας πούμε, χωρίς ζάχαρη, και τις υπόλοιπες 8 ώρες μπορείς να φας ό,τι θέλεις, χωρίς να κάνεις βέβαια πάρα πολλές υπερβολές, στα πλαίσια της διατροφής και της δίαιτας, του καθημερινού σωστού διατροφολογίου. Και αυτό έχει κάποια πάρα πολύ γρήγορα αποτελέσματα στον οργανισμό, γιατί τέλος πάντων με αυτό το επίπεδο ενσουλίνης και οργανισμό, τέλος πάντων να μην σας τα ζαλίζω με αυτά. Θεωρώ ότι αν έχεις ανάγκη από κάποια διατροφή σωστή, πρέπει να απευθυνθείς σε έναν ειδικό. Θεωρώ πολύ σωστή την ισορροπημένη διατροφή, δηλαδή τα διαιτολόγια τα οποία περιλαμβάνουν τα πάντα και δεν αφήνουν πάρα πολλές ώρες τον οργανισμό σου χωρίς τροφή, βιταμίνες και ενέργεια. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ έναν οργανισμό 16 ώρες πώς είναι χωρίς να καταναλώνει τίποτα, τι ενέργεια μπορεί να έχει. Τώρα αν 8 πηγαίνεις full και 16 σε το φυτό, δεν ξέρω. Γενικά δεν θα την έκανα, αλλά τώρα ρωτάτε και απαντάω για μένα, είναι πολύ υποκειμενικό. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση η επόμενη. Πιστεύεις τη ζωή σου έχεις δώσει ή έχεις πάρει περισσότερα? Πιστεύω πως η ζωή γενικά είναι δούνε και λαβίν. Αυτό είναι κάτι που το λέει ο πατέρας μου πάρα πολλά χρόνια και όσο μεγαλώνω βρίσκω την απόλυτη εφαρμογή του. Πιστεύω ότι δίνεις για να πάρεις και παίρνεις για να δώσεις. Είναι ένα λησβερίσι το οποίο συμβαίνει στη ζωή, χωρίς αυτό βέβαια να ερμηνεύεται στο ότι αν δεν πάρεις δεν δίνεις. Το να μπορείς να αισθάνεσαι αγάπη και να κάνεις πράγματα για τους άλλους ανθρώπους, κυρίως το κάνεις για σένα, γιατί εσύ το νιώθεις και γιατί εσένα σε γεμίζει, σε εκφράζει και σε κάνει να αισθάνεσαι πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν ποτέ δεν έδωσα συναισθήματα, αγάπη ή οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου με απότερο σκοπό και μοναδικό στόχο να πάρω. Έδινα γιατί το ένιωθα και χαιρόμουν πάρα πολύ όταν αυτό το συνέστημα έβρισκε αντίκρισμα σε έναν άλλον άνθρωπο και μου έδινε όλα αυτά τα όμορφα συναισθήματα πίσω. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να δίνει χωρίς να παίρνει. Πιστεύω ότι στη ζωή μου ήμουν πολύ τυχερή, γιατί πήρα πάρα πολύ αγάπη, παίρνω πάρα πολύ αγάπη, δίνω όμως ταυτόχρονα και πάρα πολύ αγάπη και δεν θα σταματήσω ποτέ να δίνω αγάπη στους ανθρώπους που αγαπώ, γιατί έτσι είμαι εγώ. Κι ούτε μπορώ, κι ούτε και θέλω να αλλάξω. Η Κουρλελέν με ρωτάει, σου λείπει η άγνοια κινδύνου και η ενημελιά εκείνου του καλοκαιριού που είχαμε στους παιδες? Εμένα ναι. Άρε δονούλη μου καλό. Ήταν το πρώτο καλοκαίρι που κατέβηκα στην Αθήνα πριν 7 χρόνια. Κάναμε στον Αλφα την καλοκαιρινή εκπομπή του σταθμού τους παιδες. Και ήταν ένα καλοκαίρι πολύ ιδιαίτερο για μένα, γιατί ήταν ένα καλοκαίρι στο οποίο έπρεπε να εγκλιματιστώ πάρα πολύ γρήγορα στους ρυθμούς και τις συνθήκες μιας νέας πόλης, με νέους ανθρώπους για μένα και σε ένα πάρα πολύ άγνωστο σκηνικό. Δεν μπορώ να σου πω ότι είχα άγνοια κινδύνου, είχαμε όμως πάρα πολύ ανεμελιά, γιατί τα παίζαμε όλα για όλα. Ναι, μου λείπει, αλλά ξέρω ότι αυτό έχει να κάνει με την ηλικία και τη φάση ζωής που περνάμε. Οπότε το αποδέχομαι και σαν μια κατάσταση, ένα συνέστημα εκείνης της ηλικίας. Σ' αγαπώ, Δονουλή.
σε λατρεύω. Η Κρίστα με ρωτάει, είμαι και εγώ σχεδόν 2 χρόνια παντρεμένη και όλοι με ρωτάνε πότε θα μείνω έγκυος. Αυτό με αγχώνει πολύ και όσο δεν μένω έγκυος αγχώνομαι και στενοχωριέμαι περισσότερο. Σου σημαίνει και εσένα αυτό και αν ναι πώς το διαχειρίζεσαι? Εμένα δεν μου συμβαίνει αυτό, Κρίστα μου, και θεωρώ ότι δεν πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου να συμβαίνει ούτε σε σένα αυτό. Το τι κάνει ο καθένας με τη ζωή του αφορά μόνο εκείνον, αυστηρά μόνο εκείνον και τον άνθρωπό του, δεν αφορά κανέναν άλλον. Το 2019 δεν πρέπει να υπάρχει κοινωνικός προγραμματισμός για το τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Πρέπει να ακολουθούμε την καρδιά μας και να κάνουμε αυτό που λέει η δική μας καρδιά. Δεν υπάρχουν κοινωνικά πρέπει που πρέπει να ακολουθήσεις. Δεν έχει να κάνει με τα πόσα χρόνια παντρεμένη είσαι. Δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο, με τη θεία, την ξαδέρφη, την μαμά, τον μπαμπά, την... Δεν ξέρω εγώ ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί μπορούν να ασκήσουν τέτοια πίεση σε σένα και να σε κάνουν να σε αγχώζουν για κάτι το οποίο είναι εντελώς δικό σου, εντελώς προσωπικό και μοναδικό και έτσι πρέπει να μείνει. Θα έλεγα, δεν θα σε συμβούλευα, να τα βγάλεις όλα από το μυαλό σου, να είσαι καλά με τον άνθρωπό σου και όλα θα γίνουνε. Believe me. Τι ύψος έχεις και πόσα κιλά είσαι? Θα προτιμούσα η ερώτηση αυτή να έχει να κάνει με το τι ύψος θα θέλεις να έχεις. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι... δεν έχω πρόβλημα με το ύψος μου, είμαι μια χαρά. Είμαι 1,70 λίγο τεντωμένη, αν λίγο κάνω έτσι με 1,69. Έτσι. Βατό, ωραίο, για να μπορώ να βάλω και ένα τακουνάκι. Στα κιλά... παίζει γύσο μου, νομίζω είμαι 54-55, τώρα κάπου εκεί. Επαγγελματικά πλάνα σχέδια. Η Ξανθίπη. Τι ωραίο κορίτσι, Ξανθίπη. Like. Λοιπόν, επαγγελματικά πλάνα σχέδια. Αυτή τη στιγμή είμαστε, τη μέρα που γυρίζετε αυτό το βίντεο είναι Τρίτη και είναι 28 του Μάη. Θα ήταν ψέμα να σου πω ότι έχω να αποφασίσει κάτι ή κάτι έχει δρομολογηθεί. Νομίζω ότι είναι οι μέρες τις οποίες θα πάρθουν διάφορες αποφάσεις, αλλά πρώτα θα πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε πάρα πάρα πολύ όμορφα και θα πάνε πάρα 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 πολύ καλά. Μου έχει λείψει πάρα πολύ και η δουλειά μου και η επαφή μας και όλο το κομμάτι αυτό. Με ρωτάει Miss Kate, θα ξαναγυρνούσε στο Happy Day? Η αλήθεια είναι ότι τα χρόνια που πέρασα στο Happy Day, 4 χρόνια, ήταν καταπληκτικά, μοναδικά και γεμάτα όμορφες στιγμές. Το μεγαλύτερο κέρδος και το μεγαλύτερο δώρο από αυτή την εκπομπή και από αυτήν την επαγγελματική συγκυρία ήταν ότι κέρδισα 3 πάρα πάρα πολύ καλούς φίλους, στα Ματίνα, τον Δημήτρη και τον Κώστα, που απεδείχθη ότι είναι φιλαράκια μου πραγματικά και αυτό δεν το αλλάζω με τίποτα. Νομίζω ότι αν υπήρχε κάτι στο μυαλό μου θα το σκεφτόμουν, βέβαια, εννοείται. Τους αγαπώ, αγαπούσα και αγαπώ την καθημερινότητά μας, μου λείπουν πάρα πάρα πολύ και ξέρω ότι αυτό που συνέβη στο Happy Day τότε ήταν μια ευλογημένη στιγμή που πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να ξανασυμβεί. Τι εκπομπή θα ήθελες να κάνεις? Πάρα πολλές σκέψεις έχω, πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να με αφορούν. Αυτό που ενδεχομένως είναι κάτι το οποίο είναι όνειρό μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα ήθελα να κάνω μια εκπομπή έξω με όλους εσάς. Πάρα πολύ. Αυτό θα ήθελα να κάνω. Έχεις μαλώσει ποτέ με συνεργάτη σου? Φυσικά, στο πλαίσιο της δουλειάς και σε ό,τι δουλειά και να κάνεις, υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες δεν έχετε την ίδια γνώμη και την ίδια άποψη, υπάρχουν μικρό εντάσεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κανένας έχει κάτι να χωρίσει με κάποιον άλλον, αν δεν έχει υπάρξει κάτι το οποίο τον έχει πληγώσει πάρα πολύ ή αν δεν έχει κάνει υπάρξει κάτι το οποίο τον έχει θίξει πάρα πολύ. Πώς αισθάνεσαι, μου λέει η Κατερίνα, για τον double του ΠΑΟΚ? Ήσυχα, όμορφα, καλά, όπως καταλαβαίνεις, το έχω πάρει πάρα πολύ ψύχρεμα. Όχι, μου λέει, εντάξει, θα σε δούμε την επόμενη σεζόν σε κάποια εκπομπή. Κάπου εδώ θα τελειώσω αυτό το πρώτο Q&A. Σας υπόσχομαι ότι θα έρθουν και άλλα Q&A και είναι μια διαδικασία η οποία μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ και μ' αρέσει και... γιατί αισθάνομαι έτσι σαν να τα λέμε και να είμαστε παρέα να πίνουμε ένα καφεδάκι. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε μου ένα like, ένα subscribe και ένα comment αφήστε από κάτω. Και δώστε μου ιδέες για το τι άλλο θέλετε να δείτε από εδώ. Ελπίζω να περάσατε όμορφα μαζί μου
Και ό,τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε, από κάτω. Γιατί από κάτω τα λέμε. Μέχρι την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, να χαμογελάτε, να περνάτε όμορφα και να είστε χαρούμενοι. Φιλί μεγάλο, μουά, την αγάπη μου. Γεια σας.